Το υποσυζήτηση νομοσχέδιο αποτελεί συνέχεια των νόμων 4139 του 2013 της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του νόμου 4523 του 2018 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελεί άλλη μία απόδειξη της κοινής στρατηγικής που υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις υπέρ του κεφαλαίου, αφού και το παρόν νομοσχέδιο, σε συνέχεια των προηγούμενων νομοθετημάτων, αφορά αποκλειστικά επενδυτές, δηλαδή επιχειρηματικούς ομίλους και επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτούς που στοχεύουν να επενδύσουν στη λεγόμενη φαρμακευτική κάναβη. Εντάσσεται στις συνολικότερες προσπάθειες των κυβερνήσεων, όπως και της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας, για διευκόλυνση της αγοράς κάναβης, αφού η κάναβη αποδεικνύεται τομέας της καπιταλιστικής οικονομίας που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διοχέτευση, αντίστοιχα επένδυση, υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων, κεφαλαίων που λιμνάζουν δηλαδή, αλλά και στη διεύρυνση της αναπαραγωγής τους, δηλαδή την κερδοφορία. Και ακριβώς και το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα νομοθετικά κείμενα, κοινές υπουργικές αποφάσεις και άλλα, αποτελούν αναγκαίες προσαρμογές που επιτάσσουν οι ανάγκες αύξησης της καπιταλιστικής κερδοφορίας στο συγκεκριμένο τομέα, για τον οποίο οικονομικά επιτελεία εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμούν πως αποτελεί ένα ραγδαίο αναπτυσσόμενο ακμάζων και επικερδή κλάδο στην παγκόσμια βιομηχανία. Μόνο στην Ευρώπη, από ό,τι αναφέρονται και γράφονται, υπολογίζεται πως τα κέρδη έως το 2028 από την κάναβη θα φτάσουν περίπου τα 115 δισεκατομμύρια ευρώ. Φαρμακευτική, εφορική και βιομηχανική. Και ακριβώς με αυτή την πολιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έως σήμερα, στρώνοντας το χαλί η μία στην άλλη, εμείς διαφωνούμε. Δηλαδή, μια πολιτική του κριτηρίου ανάπτυξης υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, μιας ανάπτυξης που μεταφράζεται σε κερδοφόρες επενδύσεις, που όμως απαιτεί χαμηλούς μισθούς, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, κατάργηση όσον όπου του οκτάωρου, χρήσης γης που να βολεύουν τις επενδύσεις, ελάχιστη φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο, ισχυρή κρατική στήριξη των επενδύσεων, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων και περιορισμό της δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλα πολλά. Ακόμα και το επιχείρημα της εξωστρέφειας στην οικονομία είναι κάλπικο και αποπροσανατολιστικό για το ότι δήθεν θα γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα και θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και άλλα πολλά, όταν με τη λογική της εξωστρέφειας στην οικονομία που πορευτήκανε και πορεύτηκε και η χώρα μας με όλες τις κυβερνήσεις έως τώρα, χρεοκοπήσατε όλες οι κυβερνήσεις το λαό και παράλληλα υπονομεύσατε και υπονομεύετε τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Τι είδους όμως θέσεις εργασίας δημιουργεί το όρμα της εξωστρέφειας? Την απάντηση μπορούν να τη δώσουν κάλλιστα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, με τις κακοπληρωμένες και ελαστικές θέσεις εργασίας που στηρίζουν την τεράστια κερδοφορία των ομίλων ξενοδοχειακών, εφοπλιστών, αεροπορικών εταιριών, tour operators και ούτω καθεξής. Ακόμα και ο μύθος που προβάλλονταν τα προηγούμενα χρόνια καταρρύπτεται, ότι δήθεν η κάναβη αποτελεί μία καινοτόμο προσοδοφόρα, μάλιστα το ακούσαμε και πριν από λίγο εδώ, ότι αποτελεί μία καινοτόμο προσοδοφόρο καλλιέργεια, διέξοδο για τους μικρομεσαίους αγρότες, γιατί για αυτούς παρέμεινε ποιο? Το τυράκι, το κινσέπ, που πολύ εύκολα μπορούν να εξαγοραστούν από μεγαθύρια, όπως συνέβη με την Ολλανδική Μπετροκάν, η οποία εξαγόρασε τις διάσπαρτες μικρές μονάδες παραγωγής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και αυτή τη στιγμή καθορίζει τις τιμές στη φαρμακευτική κάναβη. Αλήθεια, και το ρωτάμε ειλικρινά και περιμένουμε μια απάντηση, ποια είναι η κοινωνική ανάγκη, ποια κοινωνική ανάγκη υπηρετεί η καλλιέργεια της κάναβης εκτός από τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων να επενδύσουν και να κερδοφορήσουν? Την ίδια ώρα μάλιστα που η Ελλάδα δεν έχει επάρκεια σε βασικά αγροτικά προϊόντα. Έτσι, τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζονται πως η καλλιέργεια της φαρμακευτικής κάναβης είναι πλεονέκτημα για τη χώρα λόγω του εδάφους, του κλίματος που ευνοούν την ανάπτυξη του προϊόντος αυτού κλπ. Μάλιστα,
αξίζει να θυμηθούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση, αξιοποιώντας ακόμα και ομάδες ασθενών που είχαν ένδειξη χρήσης παρηγορητικών ανακουφιστικών σκευασμάτων από κάναβη, έδωσε τη δυνατότητα με το νόμο που ψήφισε το 18 να μπορούν οι ιδιώτες επενδυτές να εισέλθουν στον τομέα αυτό, αφαιρώντας ακόμα και την όποια αρμοδιότητα γνωμοδότησης από την Επιτροπή Ναρκωτικών για την όλη διαδικασία. Επιταχύνοντας λοιπόν τη διαδικασία απελευθέρωσης τη στιγμή που θα μπορούσε, όπως είχαμε τονίσει και τότε στη συζήτηση του νομοσχεδίου ως κόμμα, τη στιγμή που θα μπορούσε να προχωρήσει σε παραγωγή με κρατικό μονοπόλιο ή σε εισαγωγή των σχετικών σκευασμάτων χωρίς αλλαγή του νόμου. Όχι ότι έχουμε βέβαια αυταπάτες για το ρόλο και το χαρακτήρα του αστικού κράτους, αλλά ακόμα και σε αυτό το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις, ούτε αυτό δεν κάνετε. Ή δεν κάνετε ή και δεν το κάνετε. Και βέβαια από τότε έως τώρα καμία ανάγκη ασθενούς δεν καλύφθηκε, από τότε δηλαδή. Τώρα η Νέα Δημοκρατία, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες γλαφυρές αιτιάσεις, επανέρχεται με το νομοσχέδιο, πηγαίνοντας πιο πέρα το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, επιφέροντας ορισμένες διορθώσεις για τη διευκόλυνση των επενδυτών. Και μια τέτοια διευκόλυνση αφορά στη δυνατότητα μιας εταιρείας να εξάγει ένα προϊόν κάναβης για επεξεργασία στο εξωτερικό, ακόμα και αν αυτό το προϊόν δεν έχει εγκριθεί για κυκλοφορία στην Ελλάδα από τον ΕΟΦ, με την προϋπόθεση να υπάρχει σχετική απόφαση της αρμόδιας αρχής του κράτους το οποίο πρόκειται να γίνει εισαγωγή από την Ελλάδα. Πίσω όμως από τη λέξη διευκόλυνση υπάρχει όμως κατά τη γνώμη μας και ακόμα μία πλευρά. Ο ρητός ορισμός ότι τελικό προϊόν φαρμακευτικής κάναβης που ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ επένδυε με ένα πέπλο ασάφειας μπορεί να είναι και ο ξηρός ανθός. Δηλαδή πλέον και με τη βούλα του νόμου το κοινό χασίς βαφτίζεται φάρμακο. Και εδώ γίνεται ένα βήμα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Λοιπόν, ενδεχομένως το επόμενο βήμα είναι να επιτραπεί και στην Ελλάδα η κυκλοφορία του χασίς ως φαρμάκου με διάφορες δικαιολογίες. Για παράδειγμα, ότι η εξαγωγή ως ενδιάμεσο προϊόντος και όχι ως τελικό δημιουργεί απώλεια προστιθέμενης αξίας, είτε ότι γίνεται επαναεισαγωγή και πάει λέγοντας. Για το ζήτημα αυτό, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να αναφερθώ στην τοποθέτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός μας κατά τη συζήτηση του νόμου 4523 το 18, του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ένα μικρό απόσπασμα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είχαμε τονίσει τότε ότι δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε κάποια από τις ουσίες του φυτού της κάναβης. Για παράδειγμα, καναβιδιόλι, ένα παράδειγμα, καναβιδιολικό οξύ, τετραϊδροκαναβιλικό οξύ ή ακόμα και στην ψυχοδραστική ουσία την τετραϊδροκαναβινόλι, THC, οι οποίες έχουν συνδεθεί με ορισμένες καταπραγματικές ιδιότητες για πάσχοντες από χρόνιες νόσους. Αντίθετα, χρησιμοποιείται ο ασαφής αλλά άκρος βολικός για την κυβέρνηση τότε, ΣΥΡΙΖΑ, όρος τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάναβης, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα στο να βαφτίζεται το τσιγαριλίκι θεραπεία και το χασίσι φάρμακο. Αυτά υπόθηκαν, τα είπαμε, το 2018. Έρχεται λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο και προσδιορίζει ότι τελικό προϊόν μπορεί να είναι και ο ξηρός ανθός, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις τότε εκτιμήσεις του ΚΚΕ. Και ακριβώς το ξαναλέμε, όπως το είπαμε και τότε, πως η όλη διαδικασία που προβλέπεται και προωθείται μέσω του νομοσχεδίου βρίσκεται σε διάσταση με τις αρχές της επιστήμης, του ορθολογικού σχεδιασμού των φαρμάκων και της φαρμακοεπαγρύπνησης. Η παραγωγή και διακίνηση ασφαλών και ποιοτικών σκευασμάτων προϋποθέτουν την τυποποίηση, τον καθορισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών, της ουσίας, των εκδόχων, της δοσολογίας, την τιτλοποίηση, την αναλυτική ποσοτική και ποιοτική ανάλυση και γενικά την τήρηση των αρχών της φαρμακευτικής επιστήμης. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης επικυρώνει την πλήρη διάσταση με αυτές τις αρχές και προχωράει
ένα ακόμη βήμα στην πορεία εισαγωγής, αναγωγής ενός φυτού σε φάρμακο. Είναι φανερό λοιπόν πως η κυβέρνηση προσπαθεί να πιάσει με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Δηλαδή στο όνομα της διευκόλυνσης των επενδυτών έρει εμπόδια και ελαστικοποιεί το συνολικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση του χασίς. Συγχρόνως καθίσταται πέρα για πέρα εμφανές πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα αξιοποιηθεί περαιτέρω στην κατεύθυνση συνολικής αποποινικοποίησης της κάναβης για προσωπική χρήση, επενδύοντάς την με έναν ιατρικοφανή μανδύα. Και προς επιβεβαίωση των ανωτέρων, και δεν το λέμε ως κόμμα τυχαία, καλό είναι να μην ξεχνάμε και τη διεθνή εμπειρία πάνω σε αυτό το ζήτημα, όπως και τις μελέτες που υπάρχουν. Γιατί σε μια σειρά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιταλία, Αυστρία και άλλες, όπως και σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η ιατρική χρήση της κάναβης αποτέλεσε όχημα στην πλήρη απελευθέρωση με το επιχείρημα ότι η ατομική καλλιέργεια μπορεί να συμβάλλει στην προμήθεια φθηνής και ποιοτικής κάναβης από όσους την έχουν ανάγκη. Το ΚΚΕ, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζει το νομοσχέδιο και ζητούμε την απόσυρσή του, διότι έχει ως βασικό κριτήριο το κέρδος και τον ανταγωνισμό των μονοπωλίων που στην περίπτωση των φαρμάκων εμπορεύονται και τον ανθρώπινο πόνο. Τελειώνω. Και σε αυτό το ζήτημα υπάρχει πλούσια εμπειρία, παλιά και νέα, επιτρέψτε μου. Από το ότι η τιμολόγηση των φαρμακευτικών συσκευασμάτων διαχρονικά γίνεται από τα μονοπόλια με μοναδικό κριτήριο το μονοπωλιακό, τα μονοπωλιακά υπερκέρδη, έως και την παραγωγή, το είδαμε περίτρανα το τελευταίο διάστημα, των εμβολίων κατά του COVID-19, όπου η ανάγκη του μαζικού εμβολιασμού έχει σκοντάψει με ευθύνη της κυβέρνησης εξαιτίας των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ανταγωνισμών ανάμεσα στους φαρμακευτικούς ομίλους και τα διάφορα καπιταλιστικά κράτη. Σήμερα υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης που θα έχει ως κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των καπιταλιστών, όπου η πραγματική παραγωγή του πλούτου θα απολαμβάνουν στο έπακρο τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνολογίας, θα μπορούν να καλύπτουν τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες τους στο σύνολο, αλλά και προκειμένου στο φάρμακο. Προϋπόθεση η κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης με κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων και στο φάρμακο και οργάνωση της οικονομίας και παραγωγής στη βάση του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού, όπου με τη λειτουργία κρατικού φορέα φαρμάκου θα σχεδιάζεται και θα οργανώνεται η έρευνα, η παραγωγή, η εισαγωγή και η διάθεση ποιοτικών και αποτελεσματικών φαρμάκων, εμβολίων, δωρεάν σε όλους όσους τα χρειάζονται, στα πλαίσια ενός σύγχρονου, αποκλειστικά, κρατικού και δωρεάν συστήματος υγείας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.